Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με την κυρία Πουλτίδου, διότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να έρχονται πολλά στο φως και αστυνομικές πηγές αναφέρουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κυρία Πουλτίδου, σε σχέση με τον θάνατο, τη δολοφονία, πάρτε το όπως θέλετε, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα επίθετα και τα ρήματα που θα μπορέσουν να αποδώσουν την αλήθεια του γεγονότος. Κυρία Πουλτίδου, καλό μεσημέρι. Μάρθα μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Θέλω να ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ και τον Αλέξανδρο, διότι εδώ φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι μιλούν για αγέλη ζώων και γενικότερα ότι αυτό θα είναι και το πόρισμα. Εγώ έτσι το έχω καταλάβει και θέλω να καταλάβω αν υπάρχει συγκάλυψη γενικότερα. Και αυτό που το τελευταίο διάστημα έρχεται στο φως είναι αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν την αλήθεια στην Αράχοβα. Να τα πω για να μην τα λέω ούτε περιφερειακά, γιατί δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος και δεν μου αρέσει να το κάνω έτσι. Οπότε να ξεκινήσουμε, Αλέξανδρε, από σένα και να μου πεις τι λέει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Ζήνα, ψάξαμε να δούμε πού είναι αυτή τη στιγμή η έρευνα. Έχουμε λοιπόν τα εξής δεδομένα. Έχει βρεθεί ένα βίντεο από τους αστυνομικούς από την Κυριακή 26 Νοεμβρίου. Αυτό το βίντεο φαίνεται ότι δείχνει το Χάσκι, τον Όλιβερ, μαζί με άλλα σκυλιά, ενώ έχει ήδη υποστεί την κακοποίηση, δηλαδή είναι εμφανώς τραυματισμένος σε αυτό το βίντεο και γύρω του έχει άλλα σκυλιά. Ένα το κρατούμενο. Άρα δεύτερο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό κατά κάποιους σημαίνει ότι ενδεχομένως να υπήρξε κάποιος πώς το πω. Βγάζει μεταξύ των ζώων. Ναι, μεταξύ ζώων ή να δέχτηκε, εκεί τα ζώα. Ή να δέχτηκε κάποια επίθεση από άγρια, από άγρια δεν ζώα ή άλλους σκύλους. Δείχνει το βίντεο την επίθεση. Όχι, όχι. Δείχνει δεν υπάρχει. Απλά τον Όλιβερ. Την παρέα. Με κάποια σκυλιά τριγύρω. Λέμε, ήμασταν παρέα. Ναι. Δεν υπάρχει λοιπόν βίντεο, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχω εγώ, που να δείχνει επίθεση στον Όλιβερ από άλλα ζώα. Δεν υπάρχει τέτοιο βίντεο. Επίσης, οι αστυνομικοί περιμένουν ένα συγκεκριμένο πράγμα για να κλείσουν το φάκελο και να τον διαβιβάσουν στον εισαγγελέα. Ποιο είναι αυτό? Έχουν απευθυνθεί σε έναν κτηνίατρο, καθηγητή κτηνιατρικής, ο οποίος θεωρείται ειδήμων και μέτρητος σε αυτό που κάνει. Είναι ένα όνομα πάρα πολύ γνωστό. Είναι σε επικοινωνία και σήμερα και τα προηγούμενα 24 με αυτόν τον άνθρωπο, τον καθηγητή, και περιμένουν σήμερα ή αύριο ένα τρίτο πόρισμα από αυτόν. Θυμίζω, είχαμε την αρχική βεβαίωση από την κτηνίατρο που έκανε λόγο για κακοποίηση και για διείσδυση με αιχμηρό όργανο. Ακολούθησε η νεκροψία-νεκροτομία από δύο πραγματογνώμονες οι οποίοι δεν είδαν σεξουαλική κακοποίηση και αποφάσισαν οι αρχές ότι πρέπει και ένας ακόμα ειδικός να κάνει ακόμα μία. Υπάρχει και ένα βίντεο που φαίνεται ότι διαρρέεται από πλευράς της αστυνομίας ότι κάποια γέλη ζώων καθόντουσαν με τον Όλιβερ. Διαρρέεται ως πληροφορία, όχι το βίντεο. Ναι. Και πλέον περιμένουμε λοιπόν και την τελευταία πραγματογνωμοσύνη. Ο άνθρωπος αυτός έχει πάρει ήδη όλες τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής και θα συντάξει το δικό του πόρισμα, θα διαβιβαστεί στην αστυνομία και από εκεί και πέρα ο φάκελος αυτός θα κλείσει και θα διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη. Τέλος να σας πω ότι έχουν βρεθεί βίντεο που δείχνουν τον Όλιβερ να κινείται στην περιοχή και τις ημέρες που προηγήθηκαν της Κυριακής. Το λέω αυτό διότι θα διαβιβαστούν και αυτά στη δικαιοσύνη, η οποία θα κρίνει εάν θα πρέπει ή όχι να ασκηθεί δίωξη για πλημελή φύλαξη δεσποζόμενου ζώου. Δεν λέμε κάτι για τον ιδιοκτήτη, λέμε τι θα ψάξουν οι αρχές σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Μάρθα μου, ο λόγος σε σένα. Καταρχάς είμαι έξαλλη. Έξαλλη. Είναι ψεύτες. Ψεύτες. Πρώτον, επειδή μιλάει για τον επιστήμονα και μιλάμε για τον κύριο Παπαϊωάννου, εγώ σας δίνω το όνομά του ξεκάθαρα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι, ούτε φοβάμαι. Ο κύριος Παπαϊωάννου, λοιπόν, από πού διαπίστωσε τα δαγκώματα? Από το ανθρωποκτονιών συνέλεξε λίγες τρίχες. Γιατί χρησιμοποιείτε αυτό το χρόνο? Η ενημέρωση που έχω εγώ, δεν ξέρω αν θέλετε διαψεύστε με. Σας το λέω εγώ. Είναι ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει το πόρισμα. Εσείς λοιπόν ξέρετε το πόρισμα πριν το ολοκληρώσει ο πραγματογνώμονας? Όχι. Ξέρω όμως ότι ο κύριος Παπαϊωάννου είναι στη Λιβαδιά αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω ότι ισχυρίζεται ότι αυτό ουδέποτε το υπέγραψε. Το υπέγραψαν δύο άλλοι κτηνίατροι, συνάδελφοί του, και θέλω να μας πούνε, περισυλλέγοντας λίγες τρίχες και πέντε κόκαλα, από πού διαπιστώσανε τα δαγκώματα στον Όλιβερ, που δεν είχε ούτε ένα δάγκωμα. Όσο για το βίντεο της αστυνομίας, επειδή το Μιχάλη τον είχαν επί 7 ώρες στο αστυνομικό τμήμα και το βίντεο ξέρουμε τι δείχνει. Δείχνει λοιπόν δύο σκυλιά στον δρόμο. Ένα λίγο πιο δεξιά, τον Όλιβερ σε απόσταση,
καμία σχέση, δεν υπάρχει καμία επίθεση, ήρεμα όλα τα ζώα. Άρα επιβεβαιώνετε την ύπαρξη του βίντεο κι εσείς. Βεβαίως. Να πω λίγο κάτι. Η Μάρθα, αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι έχει κάνει μια προσωπική έρευνα. Και αυτό που ξέρω είναι ότι καλεί τους ανθρώπους από την Αράχοβα να μιλήσουν. Θέλω να το πω, γιατί γι' αυτό είπε και η Μάρθα, είμαι έξαλλη πριν, γιατί αυτό που νιώθω και καταλαβαίνω είναι ότι έχει στοιχεία στα χέρια της η Μάρθα και περιμένει από τους ανθρώπους που έχουν κάποια στοιχεία να τα καταθέσουν. Η κυρία Πολιτίδου, κυρία Πολιτίδου τα κατέθεσε στις αρχές. Εσείς, κυρία Πολιτίδου, τα καταθέσατε. Εμείς, ακούστε, εμείς ό,τι έχουμε πάει στις αρχές. Α, έχετε πάει. Μπράβο. Λοιπόν, επίσης θα σας πω. Τι είπατε στις αρχές εσείς, για να καταλάβουμε. Τι είπατε στις αρχές, ποιο είναι το δικό σας σενάριο, και γιατί δεν τα βγάζουν αυτά στο φως και βγάζουν τα βίντεο με την Αγέλη. Αυτό μόνο. Να σας πω ότι πήγανε σε εθελόντρια, η οποία κατήγγειλε συγκεκριμένα ονόματα. Μάλιστα έχει βγει δημόσια και τα έχει δώσει. Και το μόνο που τη ρωτάγανε, ξέρετε τι είναι. Ξέρετε τι είναι. Αν ο Μιχάλης άφηνε τον Όλιβερ ελεύθερο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία. Εσείς τι είπατε στις αρχές. Τι είπατε στις αρχές. Ποιο είναι το δικό σας σενάριο. Δεν μπορώ να σας πω. Ακούστε με. Τι έγινε εκεί. Τι συνέβη στον Όλιβερ. Θέλουμε να μάθουμε. Υπάρχει αυτό που λένε ότι υπάρχει ένας χώρος. Γιατί το ακούσαμε. Σωστά. Εγώ το άκουσα και σε εκπομπή στο Open, νομίζω. Στο Open. Δεν το ακούσατε μόνο στο Open. Το ακούσατε το μεσημέρι, το Σάββατο το μεσημέρι. Όποιος δει την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Υπάρχει δημοσιογράφος η οποία μπήκε σε αυτή την αποθήκη. Α, γιατί η μάρτυρας η οποία επικοινώνησε μαζί μας είχε επικοινωνήσει πρώτα με μια συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Η δημοσιογράφος λοιπόν μπήκε σε αυτή την αποθήκη. Ποια αποθήκη είναι αυτή? Και έχει δηλώσει ότι είδε. Να το ξετυλίξουμε όμως, γιατί να καταλαβαίνουμε. Τι είναι αυτή η αποθήκη που λέτε? Εγώ τώρα το ακούω. Τι είναι αυτή η αποθήκη? Υπάρχει μια. Ακούστε με. Σε εμάς ήρθε μια πληροφορία. Ναι. Μίλησε μια γυναίκα. Ναι. Είχε μιλήσει μια δημοσιογράφο πρώτα και η δημοσιογράφος το έχει δώσει στις αρχές αυτό το πράγμα. Το έχει καταγγείλει η γυναίκα. Επίσημα. Ναι. Λοιπόν, ήρθε σε εμάς μετά με απόκρυψη. Άρχισε λοιπόν να μας λύνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι είδε έναν άντρα να κρατάει ένα σκυλί. Δεν ήξερε ακόμα η γυναίκα, γιατί δεν είναι ντόπια, δεν είναι της περιοχής. Ήταν επισκέπτρια. Είδε λοιπόν, έκανε κάνοντας μια βόλτα, είδε έναν άντρα να κρατάει ένα σκυλί από το περιλέμιο. Δεν έδωσε πολύ σημασία και κατευθύνθηκε προς μια αποθήκη που είναι κάτι εγκαταλελειμμένο, κτίσμα εγκαταλελειμμένο τέλος πάντων. Από εκεί πέρα. Αυτή συνέχισε τη βόλτα της. Κάποια στιγμή άκουσε το κλάμα ενός σκύλου και αμέσως μετά άκουσε το ουρλιαχτό ενός ανθρώπου. Μου λέει ένα ουρλιαχτό. Πώς μας δαγκώνει κάτι? Πώς μας δαγκώνει ένα ζώο? Ήτανε αυτό. Αλλά δεν έδωσα, λέει, πολύ σημασία. Δεν το σκέφτηκα. Στην πορεία κατεβαίνοντας η γυναίκα, γιατί γύριζε εκείνη την ώρα, είδε ένα σκυλί να φεύγει τρέχοντας και να μπαίνει κάτω από ένα ψηλό αγροτικό αυτοκίνητο. Πρόλαβε και τότε. Και κατεβαίνοντας, περνάει αυτός ο άνθρωπος από άλλο στενάκι από μπροστά της, ήταν πιο πίσω αυτή. Στην πορεία τον βλέπει σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ασυναίσθητα είδε την πινακίδα, τα νούμερα, χωρίς να δει τα γράμματα. Αλλά δίνει ένα πολύ συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Τα έχει καταθέσει στις αρχές αυτά που μου λέτε, γιατί. Νομίζω ότι δεν αυτά έχει έχουν κατατεθεί από μία δημοσιογράφο στις αρχές. Από τη δημοσιογράφο, η κυρία που τα είδε, που ήταν αυτό από τις μάρτυρες. Αρνείται να καταθέσει, φοβάται. Είναι σημαντικά. Φοβάται. Τι φοβάται? Φοβάται, γιατί αυτό που μου είπε εμένα είναι ότι εμένα τα παιδιά μου δεν είμαστε από εκεί, έχουν μαγαζί στην Αράχοβα και φοβάμαι ότι θα κάνουν κακό στα παιδιά μου. Τι κακό, γιατί στην Αράχοβα είναι όλοι κακοποιημένοι. Εδώ υπάρχει συγκάλυψη που είπα εγώ πριν. Ότι καταγγέλλεται συγκάλυψη, γιατί η Μάρθα γνωρίζει και κάποια στοιχεία όπως τις τα έχουν μεταφέρει πολύ συγκεκριμένα. Ποιοι άνθρωποι μπορεί να εμπλέκονται και γιατί ενδεχομένως, αν υπάρχει τραυματισμένος, δεν χρειάζεται και να νοσηλευτεί. Αν τον έχει μισό λεπτό. Αυτό είπε εσύ κάτι άλλο. Δίναμε. Εδώ δεν είπε η κυρία Πολτίδου για τραυματισμό. Έτσι είπε. Ότι μπορεί να το δάγκωσε μέσα στην αποθήκη. Ήταν ένα άντρα με ένα σκυλί. Ότι άκουσε ένα ουρλιαχτό, ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να τον δάγκωσε. Σαν να τον δάγκωσε κάτι. Μπορεί. Και υπονοείται δηλαδή ότι ο Όλιβερ δάγκωσε τον άνθρωπο που κακοποιούσε τον ίδιο. Ναι. Αυτό εννοεί η κυρία, για να καταλάβω. Ακριβώς εννοεί η κυρία. Η μαρτυρία αυτής της κυρίας, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι ότι πιο σημαντικό υπάρχει.
Γιατί δεν ακούστε με, ακούστε με, εγώ δεν μπορώ λίγο να δεχθώ ότι αυτή τη στιγμή φοβάται. Και τι σε πειράζει, Μούλα μου, να ελεγχθεί η καταγγελία από τη δημοσιογράφο. Δηλαδή η αστυνομία κάνει επιλογή καταγγελιών. Η δημοσιογράφη πολύ καλά έκανε και έκανε αυτό. Ωραία, που έχει να ελεγχθεί να αυτή. Έχει ελεγχθεί η καταγγελία, Αλέξανδρε, τη δημοσιογράφου από τι αρχέ. Έχουν βρει αυτό τον άνθρωπο. Είναι η Κουβελιώτη, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι η Ρένα μα. Είναι η Ρένα, είναι η Ρένα. Εγώ ρώτησα. Για να καταλάβετε. Πολύ καλή συνάδελφο, καταπληκτικό παιδί. Κυρία Πουλτίδου, λοιπόν, ρώτησα. Να σας δώσω λοιπόν και μια λεπτομέρεια. Ένα λεπτάκι να σας πω. Ρώτησα αξιωματικούς της αστυνομίας, υπάρχει αυτή η μαρτυρία με την αποθήκη. Και μου απάντησαν οι αξιωματικοί ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που τη θέλουμε αυτή τη μάρτυρα, εάν υπάρχει, να έρθει να καταθέσει και τη εγγυόμαστε την ασφάλειά της. Να έρθει να καταθέσει και η αστυνομία. Μάρτυρα, όχι την αρχαιογράφο. Η καταγγελία από τη Ρένα σου επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει. Δεν το ξέρω αυτό. Έχει ελεγχθεί, έχουν δει αυτόν τον άντρα, αν είναι δαγκωμένο. Πρέπει να πάει αυτή η γυναίκα, πρέπει να πιστεί να πάει. Ναι, ναι, Μάρθα μου, να μας πει. Να σας πω πώς έγινε η καταγγελία. Λοιπόν, η Ρένα ήταν την Παρασκευή στην Αράχοβα και ήταν με τον Μιχάλη και τον δικηγόρο του. Εκείνη λοιπόν τη συγκεκριμένη στιγμή, η συγκεκριμένη γυναίκα παίρνει τη δικηγόρο του Μιχάλη και τη λέει: είστε τρελοί, δεν τον έχετε δώσει, δεν έχετε δώσει ακόμα τη μαρτυρία μου. Τι περιμένετε? Και έτσι η Ρένα λέει, και λέει η δικηγόρος τον Μιχάλη, με πήρε πάλι αυτή. Η Ρένα λοιπόν το εκμέευσε όλο αυτό και τους λέει: παιδιά, έχω και εγώ αυτή την καταγγελία. Και έτσι λοιπόν η Ρένα επιτόπου πήρε τηλέφωνο και έδωσε την πληροφορία. Επιτόπου. Επιτόπου. Δεν έχει ελεγχθεί αυτή η πληροφορία λοιπόν. Δεν έχουν πάει στην αποθήκη. Να πάει η αστυνομία στην αποθήκη. Έχει δώσει πληροφορία, δεν έχει κάνει καταγγελία, παιδιά. Κάτσε, βρε, Ρούλα μου, περίμενε. Ένα λεπτό. Όταν ερευνούμε ένα τέτοιο θέμα που έχει πάρει αυτέ τι διαστάσει, πρέπει η αστυνομία. Πρέπει να πάει, να τη βρει η αστυνομία αυτή τη γυναίκα. Πρέπει να πάει η αστυνομία σε αυτό το αποθηκάκι που λέει εδώ η κυρία Πουλτίδου, να δει αν υπάρχουν στοιχεία, να γίνει έρευνα εκεί, να βρουν αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το αυτοκίνητο. Αν έχει δαγκωματιά επάνω του. Λίγο. Να δούμε ποιοι είναι οι λεπτοί. Θα τα πει αυτά κάποιος στην αστυνομία. Ότι θα πει ότι θα πάει και θα καταθέσει. Ότι είδα αυτό, είδα εκείνο σε αυτό το αποθηκάκι. Ακόμα δεν έχω φτάσει. Έτσι θα πάει η αστυνομία. Έχει δει κάποιο το αποθηκάκι τι έχει μέσα? Ναι, το είδε η Ρένα και το έχει δηλώσει στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Σας το λέω ευθέως. Τι έχει μέσα? Τι έχει μέσα δηλαδή? Ότι έχει μέσα κρανία, κόκαλα και δέρματα σκύλων. Έχει. Και μάλιστα τόνισε η γυναίκα ότι εκεί κάτι γίνεται. Τι λέτε? Έχει μέσα κόκαλα και κρανία σκύλων αυτό το αποθηκάκι? Και δεν έχει πάει η αστυνομία ακόμα η αστυνομία εκεί, κύριε Καλιακμάνη? Δεν έχουμε καμία ενημέρωση εμείς. Άμα έχουν καταγγελθεί αυτά τα πράγματα. Μα τα έκανε η συνάδελφός μας, η κυρία Κουβελιώτη, τα κατήγγειλε. Αν δεν έχει πάει, υπάρχει θέμα. Είναι πολύ αξιόλογη δημοσιογράφος. Τα κατήγγειλε η συνάδελφός μας. Δεν έχει πάει η αστυνομία. Και ψάχνουμε να βρούμε εμείς τώρα εδώ. Οι άνθρωποι των ανθρωποκτονιών που είναι εκεί, γιατί δεν πήγανε σε αυτό το αποθηκάκι να δουν τι γίνεται? Εγώ τι να σας πω, δεν το ξέρω αν έχει πάει η αστυνομία, αν υπάρχει αυτή η καταγγελία, τι να σας πω γι' αυτό. Και μπορεί να είχαν πολλά βίντεο να δουν και δεν πρόκειται. Πάντως, Μάρθα, αυτή την Κυριακή ειρηνικά θα πάτε στην Αράχοβα, έχω ενημερωθεί. Φυσικά, από όλη την Ελλάδα, λεωφορεία από όλη την Ελλάδα. Άρα ετοιμάζετε κινητοποιήσεις και ενδεχομένως όλοι μαζί να πείσετε και αυτή τη γυναίκα με τον τρόπο που θα πάτε, γιατί θα ταξιδέψετε από κάθε γωνιά της Ελλάδος για να πάτε φυσικά, εκεί. Φυσικά. Είδα και πώς που αναρτήσατε, 15 ευρώ ουσιαστικά είναι το κόστος για να πηγαίνει εκεί ο καθένας σε μια ειρηνική διαμαρτυρία. Άντως. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, όταν βλέπει κανείς ότι τόσος κόσμος από τη μια άκρη στην άλλη θα πάει για να κινητοποιηθεί, ξέρεις, μπαίνει και εκείνο το... στο δίλημα να πει, τώρα γνωρίζω κάτι, γιατί το κρατάω για μένα αυτό το Σωστά. κομμάτι. Είναι σημαντικό αυτό που θα κάνω. Απλά, Ζήνα, εγώ αισθάνομαι, κυρία Πουλτίδου, και σε εσάς ήθελα να το διατυπώσω σαν ερώτημα, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να θεωρούμε όλοι δεδομένο, όλη η κοινωνία δεδομένο, ότι υπήρξε ανθρώπινος παράγοντας και κακοποίηση. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρξε, αλλά ως κράτος υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που θα αποφανθούν. Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του, έτσι δεν είναι, δεν συμφωνείτε σε αυτό? Απεφάνθη η κτηνίατρος, η πρώτη κτηνίατρος απεφάνθη. Ναι, η οποία όμως δεν έκανε την νεκροψία, δηλαδή, νεκροτομή. Δεν το βγάλαμε από το κεφάλι μας. Ξέρετε που θυμίζει, με άλλες υποθέσεις που τσακώνονται οι ιατροδικαστές εκ των υστέρων. Έτσι φαίνεται. Αλλά εδώ έχουμε μία κτηνίατρο η οποία και φωτογραφίες έβγαλε και τα στοιχεία τα έγινε. Ζωντανό. Και μία μάρτυρα και μία πλημελή έρευνα από την αστυνομία. Και μια προσπάθεια συγκάλυψης και μας μοιάζουν... τι έλα, Γιώργο. Προσπάθεια συγκάλυψης από πού? Γιατί αν δεν έχουν πάει στο αποθηκάκι να δουν ότι έχει κόκαλα σκύλων... Αν υπάρχει αυτή η καταγγελία. Έχει υποθεί δημόσια όμως την εκπομπή της Ναταλίας, σου λέει η Μάρθα. Να το δούμε όμως. Να δούμε σε ποιον ανήκει, πώς μπήκε μέσα ο κύριος. Ωραία.
Εμείς παραμένουμε εδώ σήμερα. Η αστυνομία δεν κάθεται να δει εκπομπές. Η αστυνομία δεν κάθεται να δει εκπομπές. Πρέπει κάποιος να πάει να καταγγείλει. Κάπου τώρα μην μου λες αυτό το πράγμα. Κύριε Καλιακράνη, εδώ μιλάμε κάτι άλλο. Ναι, ναι. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για όλους. Έτσι. Οι ευθύνες του Δημάρχου, γιατί μιλάει για αγέλες σκύλων. Πού είναι ο Δήμαρχος να μαζέψει τις αγέλες σκύλων και αφήνει εκτεθειμένο τον κόσμο? Σωστό. Είναι. Αν υπάρχουν αγέλες εκεί. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι αρμοδιότητα. Τα σκυλιά πρέπει να τα προστατεύουμε. Και τα δέσποτα. Παγκοσμίως, όχι πανελληνίως, παγκοσμίως, τέτοια κακοποίηση ζώου από άλλα ζώα δεν υπάρχει. Να ξέρετε ότι τα ζώα όταν επιτίθεται, το πρώτο πράγμα που κάνουν, επιτίθεται στη σφαγίτιδα. Έχει δίκιο. Για να τελειώνει το ζώο εκεί. Έχει δίκιο. Κανένα ζώο παγκοσμίως δεν έχει επιτεθεί στον προκτό. Δεν το ξέρω. Επίσης, σας το λέω εγώ λοιπόν. Επίσης, να ξέρετε, ακόμα και αν επιχειρήσεις, εσείς σαν άνθρωπος, να απλώσεις το χέρι σου σε ένα ζώο, το πρώτο πράγμα που κάνει, ξέρετε τι είναι, σκύβει το κεφάλι του και βάζει την ουρά στα σκέλια για να προστατεύσει τα γεννητικά του όργανα. Εδώ τι έγινε? Σήκωσε την ουρά του. Θα μας τρελάνουνε. Σωστό. Εγώ θέλω να βάλουμε εδώ μια ανοτελεία σήμερα, γιατί περιμένω κι εγώ να δω ποια θα είναι τα αντανακλαστικά, αλλά να είστε βέβαιοι ότι η Μάρθα μιλά με στοιχεία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει και περιμένει, διότι και σε εκείνη έφτασε η διαρροή, οι αγέλη ζώων ή τα ζώα προκάλεσαν αυτό. Να συμπληρώσω μόνο. Γιατί αναμενόταν από την αστυνομία. Που έχει ο Αλέξανδρος. Όχι ένα λεπτό. Να εξηγήσω κάτι. Επειδή πολλοί περιμένανε ανακοινώσεις από την αστυνομία. Αυτό ως θέμα δεν υπήρξε ποτέ. Συγγνώμη, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Κατσαφάδος, βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι από μέρα σε μέρα περιμένουμε ανακοίνωση. Και μάλιστα σε ερώτηση. Πού είναι η ανακοίνωση? Ήρθε το αύριο, δεν έγινε ανακοίνωση. Για να καταλάβω. Σε ερώτηση των δημοσιογράφων, κύριε Υπουργέ, η ανακοίνωση που θα βγει θα καθαρίζει το όνομα της Αράχοβας? Ο κύριος Κατσαφάδος απάντησε, νομίζω πως ναι, θα καθαρίζει το όνομα της Αράχοβας. Πού είναι η ανακοίνωση? Δεν υπήρξε ποτέ ανακοίνωση. Αλλά είναι προαναγγελία ανακοίνωση από τον αρμόδιο υφυπουργό. Αν λοιπόν αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι πληροφορίες της εκπομπής λένε ότι δεν θα υπάρξει ανακοίνωση. Θα κλείσει ο φάκελος με όλα τα στοιχεία και θα διαβιβαστεί στη δικαιοσύνη. Προκειμένη περίπτωση. Και η Μάρθα αυτό περιμένουν. Παιδιά, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Δεν έχω χρόνο, Γιώργο. Να πω όμως κάτι σημαντικό. Να γίνουν οι ανακοινώσεις για να προβούν τις αντίστοιχες νομικές ενέργειες. Έλα, Γιώργο μου, κάτι τελευταίο σύντομο, σε παρακαλώ. Στο ρεπορτάζ του Αλέξανδρου να πω ότι πέρα από αυτό το βίντεο που υπάρχει, ότι έρχεται το σκυλί από ένα σημείο, δεν ξέρω, εγώ δεν θα πω αν ήταν άλλα σκυλιά εκεί ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει και μια μαρτυρία κάποιου ανθρώπου που λέει ότι άκουσε κάποια πράγματα. Mm. Να το δούμε στη συνέχεια. Εγώ πιστεύω όλα αυτά μαζί με την πραγματογνωμοσύνη και τις τοξικολογικές, δεν περιμένουμε και τοξικολογικές, κυρία Πουτίδου? Φυσικά περιμένουμε. Μαζί με την πραγματογνωμοσύνη, η μαρτυρία, το βίντεο, η πραγματογνωμοσύνη και οι τοξικολογικές, πιστεύω ότι θα ρίξουν κάποιο φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.